φίλοι μου, καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στην κουζίνα της Λίτσας. Σήμερα θα κάνω προβατίνα κοκκινιστή με χυλοπίτες στο φούρνο, στη γάστρα. Το κρέας μας είναι εδώ, το έχουμε δώσει μία βράση, το σουρώσαμε και τα υπόλοιπα υλικά μας είναι 2 κρεμμύδια χόντρο κομμένα, δίνουν πιο ωραία γεύση γιατί λιώνουν συγχρόνως μέσα στο φαγητό και μελώνουν καλύτερα. 4 σκελίδες σκόρδο και αυτές χοντροκομμένες, 3 φιλαράκια δάφνη, 1 πουμαρό ντομάτας, λάδι, αλάτι, πιπέρι και χυλοπίτες. Θα το κάνω στη φύτρα σήμερα για να γίνει και πιο γρήγορα. Θα βάλουμε το κρεατάκι μας πρώτα να φορατιστεί λίγο. Θα ρίξουμε τα κρεμμυδάκια μας μέσα. Το σκορδάκι μας και τις δαχνούλες. Το βάζω στη φύτρα γιατί εδώ θέλει περίπου 40 λεπτά για να γίνει. Ενώ στην απλή κατσαρόλα θα σας πάρει γύρω στις 2,5 ώρες γιατί είναι χοντρό το κρέας. Έχουμε τσιγαρίσει και το κρεμμυδάκι με το σκορδάκι. Το κρεατάκι είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα ρίξουμε την ντομάτα μας. Θα ρίξουμε αλατάκι. Και πιπέρι. Θα βάλουμε και λίγη πάπρικα γλυκιά να του δώσει γεύση περισσότερο. Θα ρίξουμε και λίγο νεράκι. Όχι πολύ. Αυτό. Το κρέας μας είναι έτοιμο, έχει γίνει. Θέλει βέβαια λίγο ακόμα, αλλά θα τελειώσει στη γάστρα. Έχει μείνει με το ζουμάκι του. Όπως το βλέπετε, δεν θα βάλω άλλο νερό και όταν δω ότι έχει γίνει τελείως εντάξει το κρέας, θα ρίξω τις χυλοπίτες. Το βάλαμε στη γάστρα, δεν θέλει πολύ ακόμα, κανένα τεταρτάκι και θα είναι έτοιμο να ρίξουμε τις χυλοπίτες. Έχω συμπληρώσει απλά λίγο νεράκι γιατί ήταν λίγο. Το κρέας μας έχει γίνει λουκούμι. Θα ρίξουμε και μισό πακέτο χυλοπίτες. Θα ανακατώσουμε καλά και θα τις αφήσουμε να βράσουν. Παιδιά, θα γίνει λουκούμι, δεν σας το λέω τίποτα άλλο. Τώρα εγώ να σας πω ότι έχει γίνει τρομερά νόστιμο
Άμα θέλετε το πιστεύετε. Εγώ πάντως το βλέπω, το μυρίζω και το βάλω και στο πιάτο να το δείτε. Προβατίνα με χυλοπίτες στη γάστρα. Αν σας άρεσε το βιντεάκι μας, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Κάντε και μια κοινοποίηση, να το μάθουν και οι φίλοι σας, στο κανάλι μας και να έρθουν στην παρέα μας. Ευχαριστώ.